Την ώρα που με θυελώδεις εκδηλώσεις οι Αρμένοι σε όλο τον κόσμο περίμεναν τη σφραγίδα του Λευκού Οίκου να μπει δίπλα στον όρο γενοκτονία, στην Άγκυρα ο Ταγί Περντογάν απαντούσε στο τηλεφώνημα του Τζο Μπάιντεν. Η αναμονή για αυτό το τηλεφώνημα κράτησε 3 μήνες. Τα όσα άκουσε όμως από τον Μπάιντεν ο Τούρκος πρόεδρος, μόνο ικανοποίηση δεν έφεραν. Ο λεκές της γενοκτονίας που χρόνια ήθελε να βγάλει από την τουρκική ιστορία, τώρα για πρώτη φορά αναγνωρίζεται από ενεργή Αμερικανό πρόεδρο. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirdi telefon görüşmesinde. Edinilen bilgilere göre ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun siyasi bir tutum olacağının altını çizdi ve ancak ilişkilere zarar verir mesajını da yine aktardı. Hukuken bir karşılığı olmadığını ifade etti telefon görüşmesinde. Όσοι επιχειρούν πολιτική διαστρέβλωση ενάντια στα ιστορικά δεδομένα για τα γεγονότα του 1915 δεν θα καταφέρουν ούτε να πείσουν για την αποδοχή της δήθεν γενοκτονίας, ούτε να ξεχάσουμε την τρομοκρατία του μυστικού στρατού απελευθέρωσης Αρμενίας. Πέραν της ενημέρωσης για τη γενοκτονία, ο Τζο Μπάιντεν έθεσε σύμφωνα με πληροφορίες στον Τούρκο ομολογό του το ζήτημα των σχέσεων με τη Ρωσία που θεμελιώθηκε στην αγορά των S-400 από την Άγκυρα. Εξήγησε ότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ συνεπάγεται υποχρεώσεις για μια χώρα. Κάτι που θέτει με κάθε ευκαιρία η αμερικανική πλευρά στους Τούρκους. Στον αντίποδο, ο Ταγί Περντογάν απάντησε πως η αναγνώριση της γενοκτονίας θα δυσκολέψει τις διμερείς σχέσεις και ότι αυτή δεν τον δεσμεύει νομικά. Έθεσε και πάλι το θέμα του Γκιουλέν που δηλώνει ότι πήγε να τον ανατρέψει το 2016. Απέδωσε την αγορά των S-400 σε αναγκαστική επιλογή για τους Τούρκους, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν του έδωσαν Patriot, ενώ ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να μην στηρίζει η Αμερική τους Κούρδους του YPG, που για τους Τούρκους είναι το ίδιο πράγμα με το PKK. The YPG is currently working with the United States in northern Syria in its fight against Daesh. But the problem for Turkey is that this is an organization closely related with the PKK. It's getting weapons from the United States, it's getting training from them. And Turkey doesn't want an organization, a terrorist group on its border that is involved or is cooperating in attacks inside Turkey's border at state targets. Ακολούθησαν το ίδιο βράδυ τηλέφωνα του Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και του Ιμπραήμ Καλίν με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Biden, Τζέικ Σάλιβαν. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο οι δύο πρόεδροι θα επανεξετάσουν το σύνολο των διμερών σχέσεων. Το τηλέφωνο έσπασε τον πάγο. Ωστόσο το θέμα της γενοκτονίας έσταξε φαρμάκι στην Άγκυρα. Αυτό είναι το δεύτερο χτύπημα των Αμερικανών στην Άγκυρα για τη γενοκτονία των Αρμενίων. The truth is finally will set us free. Το Δεκέμβριο του 2019 είχε προηγηθεί ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντες, ο οποίος με μια φορτισμένη ομιλία του είχε καταφέρει να πείσει τη Γερουσία να εγκρίνει ψήφισμα για την αναγνώριση της γενοκτονίας. I am thankful that this resolution has passed at a time in which there are still survivors of the genocide. Will be able to see that the Senate acknowledges what they went through. With that, Madam President, I yield the floor.